Σήμερα η μέρα εορτής για την πολεμική αεροπορία, τιμάμε τον προστάτη μας και ταυτόχρονα κλείνουμε τους πολυήμερους εορτασμούς της πολεμικής αεροπορίας και ειδικά της τακτικής αεροπορίας. Εδώ από το κέντρο της πληγωμένης μας Θεσσαλίας, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο θεσσαλικό λαό που παρά τα δεινά του δεν παρέλειψε για άλλη μια φορά να εκφράσει την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του στην πολεμική αεροπορία και να μας εμψυχώσει να συνεχίσουμε το έργο. Πλημμυρίζοντας τα αεροδρόμια μας, πλημμυρίζοντας τις μονάδες μας, με τους νέους της, με τους γονείς, με τις οικογένειες, οι οποίοι, όπως ξαναείπα, επανεπιβεβαιώνουν αυτή ακριβώς την αγάπη στην πολεμική αεροπορία. Από εμάς, τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Δεν μείνει τίποτα περισσότερο σε αυτόν τον υπέροχο λαό παρά να υποσχεθούμε στον Έλληνα πολίτη αυτό που δικαίως απαιτεί από εμάς ότι θα συνεχίσει να το έχει. Την εθνική αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την εδαφική ακαιρεότητα. Χρόνια πολλά, οι ουρανοί είναι δικοί μας. Εμείς ο ρόλος μας είναι να φέρουμε τους νέους υπταμένους αρχικά εδώ, στην τακτική αεροπορία, ώστε να γίνουν άξια μέλη της οικογένειας της αεροπορίας. Το όνομά σας θέλει. Σμιναγός Παπαγεωργίου είμαι, εκπαιδευτής στη ΤΑΦΕΞΗ. Ο δίδαλος ταξιδεύει στο εξωτερικό. Είναι γνωστός στο εξωτερικό. Ναι, ισχύει μαζί με το ΖΕΦΣ. Πάμε σε αεροπορικές επιδείξεις στο εξωτερικό για να δείξουμε ακριβώς αυτό που ακούσατε κιόλας, τι γίνεται σε κάθε υπτάμενο, τι εκπαίδευση παρέχεται σε κάθε υπτάμενο στα αρχικά στάδια. Θα ήθελα να πω εκ μέρους όλων των παιδιών εδώ πέρα, όλης της Δημηρίας, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι μια εμπειρία που πραγματικά χαιρόμαστε όλοι που τη ζήσαμε. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Είναι αρκετά δύσκολο για όλους. Κάνουμε συχνά προπονήσεις. Μπορεί να σας πει και ο κύριος Μύραχος, είναι αρκετά δύσκολο. Γι' αυτό είμαστε και λίγοι, γιατί προσπαθούμε πάρα πολύ. Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Ο κάθε υπτάμενος που παίρνει μέρος στην παρέλαση θέλει να πει και το δικό του στίχο προς την Ελλάδα. Οπότε είμαι χαρούμενος που ανταποκρίθηκα σε αυτό. Στην ουσία είναι αυτή η αθάνατη ελληνική ψυχή, η ελεύθερη ελληνική ψυχή, η οποία είναι η βάση για όλα τα κατορθώματα που έχει κάνει ο ελληνισμός. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε αυτή την επίδειξη εδώ στο αεροδρόμιο της Λάρισας. Δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο παρά περήφανος και χαρούμενος που φάνηκαμε αντάξιοι των προσδοκιών. Εννοείται ότι αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη, δεν το συζητάμε. Πώς αισθάνεστε κάθε φορά που εύχομαι μόνο να κατέβει σώος.